Και πάμε στο τρίτο και τελευταίο θέμα με το ILO, Εφή. Ναι, η Διεθνής λοιπόν Οργάνωση Εργασίας μιλάει για την καταναγκαστική εργασία. Και όταν λέμε καταναγκαστική εργασία, είναι η εργασία που γίνεται χωρίς τη θέληση των εργαζομένων. Που είναι δηλαδή αποτέλεσμα απειλής ότι αν δεν κάνει την εργασία ο εργαζόμενος θα υποστεί κάποια ποινή. Ναι. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας λέει ότι η καταναγκαστική εργασία στον ιδιωτικό τομέα παράγει 236 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κέρδη ετησίως. Και το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 37% από το 2014 μέχρι το 2021. Το μεγαλύτερο μέρος της καταναγκαστικής εργασίας, σύμφωνα πάντα με την οργάνωση, παρατηρείται στην Ευρώπη, σε περιοχές της Ευρώπης και σε περιοχές της Κεντρικής Ασίας. Ακολουθεί η περιοχή του Ειρηνικού και η περιοχή της Αμερικής. Βέβαια, υπάρχουν τώρα διάφορες μορφές καταναγκαστικής εργασίας. Ωστόσο, να πω, με βάση πάντα τα στοιχεία της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, ότι το 2021 27 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν καθημερινά σε καταναγκαστική εργασία. Αυτό είναι μία αναλογία, περίπου 3 άνθρωποι ανά 1000 κάτοικοι του παγκόσμιου πληθυσμού. Και αυτό, Ανέστη, είναι τραγικό τον 21ο αιώνα να έχουμε, όταν έχει καταργηθεί η δουλεία, να έχουμε μια σύγχρονη σκλαβιά. Έτσι, ακριβώς. Μιλάμε αυτή είναι η δουλεία. Σκλαβιά. Η σκλάβη αυτή είναι η σύγχρονη, με πολύ μεγάλο ποσοστό και με παιδιά, έτσι, ανήλικα. Και ειδικά σε χώρες της Ασίας που δουλεύουν σε ορυχεία, τα έχουμε δει και σε εταιρείες γραμμής αθλητικών ειδών και όχι μόνο. Μάλιστα. Εφη, σε ευχαριστώ θερμά και για σήμερα. Να έχεις μια καλή μέρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.